Καταρχήν, μας δόθηκε η ευκαιρία στο ετήσιο συνέδριο στο Sindelfingen στα πλαίσια της Γερμανικής Συνέλευσης να γνωριστούμε για πρώτη φορά. Και εγώ από μεριάς μου θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο της Χίο για την πολύ καλή φιλοξενία του. Ja, also wir haben mit anderen Städten in Frankreich und auch in der früheren DDR Städtepartnerschaften, die aber anders gelaufen sind. Also das, was wir jetzt hier erleben, ist etwas ganz anderes, eine etwas andere Kultur. Und Griechenland hat ja eine sehr alte Kultur, die erlebenswert ist. Έχουμε κάνει στο παρελθόν αντίστοιχες εμπειρίες αδελφοποίησης με πόλεις της Γαλλίας και της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Η συγκεκριμένη αδελφοποίηση είναι κάτι ξεχωριστό, η οποία βασίζεται στη ξεχωριστή ιστορία του τόπου. Wir haben natürlich in Griechenland auch schon an anderen Orten Urlaub gemacht, aber so wie das hier ist, dass man hier das typische, das originale Griechenland so empfinden wie es ja nochmal erleben konnten, ist was Besonderes. Είναι κάτι ξεχωριστό για μας, γιατί στο παρελθόν έχουμε κάνει διακοπές σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδος. Εδώ όμως ζούμε την αυθεντικότητα της ελληνικής κουλτούρας. Es gab einen ausgesprochen freundschaftlichen, informativen Austausch, der für uns sehr spannend war und uns auch sehr Freude gemacht hat. Und ich hoffe, dass das, was wir hier einbringen konnten, auch für unsere Partner, unsere Freunde hier auf Chios einen Gewinn gebracht hat. Στην ανταλλαγή αυτή, η ανταλλαγή αυτή ήταν πολύ ενδιαφέρον και για μας και τις πληροφορίες που μπορέσαμε να πάρουμε και ευελπιστούμε ότι και αντιθέτως η Χίος θα μπορέσει να αποκομίσει και από μας κάποια θετικά πράγματα. Αυτές τις τρεις μέρες είχαμε την ευκαιρία όλοι, τα στελέχη του Δήμου της Χίου και οι άνθρωποι από το και τα στελέχη του Δήμου του Σεντ Ιμπερτ, να δούμε πράγματα στα οποία έχουμε παρόμοια προβλήματα, ζητήματα για τη διαχείριση των απορριμμάτων και αφιερώσαμε και πάρα πολύ χρόνο στα ζητήματα της οδοποιίας, στα μικρά και στα πιο μεγάλα. Δηλαδή από την μία λακκούβα και τα μπαλώματα στον δρόμο μέχρι τρόπους πιο βιώσιμης διατήρησης των δικτύων, καθαρισμού, συντήρησης, αλλά και πιο μεγάλα πράγματα όπως συστήματα GIS με τα οποία παρακολουθεί κανείς την εξέλιξη και των έργων, δηλαδή το κυριότερο τη συντήρηση και την καθημερινότητα. Ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη, ένα πολύ χρήσιμο διήμερο, τριήμερο αυτό. Παράλληλα συνέπεσε και η ημερίδα η χθεσινή που αφορούσε την χαρακτήρια συνεδρίαση αυτού του προγράμματος που κάνει το Ινστιτούτο ΙΤΣΕΣ μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο οποίο μετέχει ο Δήμος της Χίου και ο Δήμος της Μυτιλήνης παρακολουθώντας. Δυστυχώς δεν κατέστη χθες εφικτό να έρχουν οι αντιδήμαρχοι λόγω του αστυνομικού από την Μυτιλήνη και ούτε επίσης και ο πρόσωπος της ΔΕΗ ανανεώσιμος που ήταν ανετάσχη. Αλλά ωστόσο ξεκίνησε ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει σημαντικό μέλλον στο μέλλον τόπο μας. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δήμαρχο και τα δύο στελέχη του Δήμου του Σεντ Ιμπερτ που ήρθαν στη Χίο, που πέρασαν αυτές τις μέρες μαζί μας. Τα συμπεράσματα είναι ότι έχουμε αρκετά πράγματα ο ένας να δώσει τον άλλο και θα συνεχιστούν μάλλον με μετάβαση κάποιου στελέχους από τον Δήμο, κάποιου υπηρεσιακού παράγοντα, ο οποίος θα μείνει και θα κάνει κάποια πρακτική, έτσι, κατά κάποιο τρόπο δουλειά μαζί με τους ανθρώπους εκεί πέρα για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα και αυτό μπορεί να παραλυφθεί, αλλά και με μια μετάβαση περισσότερων, έτσι, ανθρώπων από τον Δήμο της Χίου μέσα στο επόμενους μήνες, ώστε να δούμε και εκεί πέρα από κοντά τη δική τους περιοχή, τα δικά τους ζητήματα και πώς αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα της καθημερινότητας του πολίτη, στα οποία η ανταλλαγή απόψεων έχει πάντα να αποδώσει.